θα δούμε πώς μπορεί να κάνει κάποιος μετάφραση στο OpenSUSE. Η επίσημη μετάφραση διεξάγεται στο SVN. Στην ιστοσελίδα L18N μπορούμε να δούμε όλα τα στατιστικά των αρχείων που μεταφράζονται. Αν μπούμε δηλαδή μέσα στο YAST, θα δούμε όλα τα αρχεία, επί της 100 και ποια είναι μετάφραστα, και θα δούμε μέσα σε κάθε αρχείο την κίνησή του. Βλέπετε εδώ πέρα χαρακτηριστικά. Εμείς όμως θα δούμε πώς μπορεί να γίνει μετάφραση μέσω Vertal, ενός εργαλείου το οποίο το έχει αναπτύξει κάποιος από την κοινότητα. Καταρχήν κάνουμε μια εγγραφή, πάρα που λέτε η register, αν δεν έχουμε κάποιον λογαριασμό Google, Yahoo κλπ. Όπως βλέπετε εδώ πέρα. Εγώ θα μπω τώρα με το δικό μου προσωπικό λογαριασμό. Η πρώτη κίνηση που θα κάνετε όταν μπείτε μέσα είναι να πάτε στο Languages, να βρείτε λίγο τα ελληνικά, ωραία εδώ, και στη συνέχεια να μπείτε μέσα στο project OpenSUSE και να κάνετε join. Εγώ επειδή είμαι ήδη μέσα στο συγκεκριμένο project, δεν έχει το κουμπάκι να κάνω join. Στη συνέχεια θα πάμε λίγο στα projects, στο OpenSUSE Factory και στα ελληνικά. Ωραία, τώρα εδώ πέρα μπορούμε να κάνουμε φιλτράρισμα έτσι ώστε να μην εμφανίζονται τα μεταφρασμένα αρχεία, να εμφανίζονται και το LCN και το YAST. Βλέπετε εδώ πέρα τα αρχεία. Εγώ θα πάρω παράδειγμα το Release Notes. Θα το πάρω εγώ ουσιαστικά και θα το κατεβάσω. Ωραία, Save. Τώρα θα ανοίξω το Kaya. Ωραία. Downloads. Και θα μου ανοίξει με το πρόγραμμα που μεταφράζω. Εγώ μεταφράζω με το G-Translator. Εσείς μπορείτε με το POEdit, με το Localize κλπ. Εδώ θα κάνω φιλτράρισμα να δω ποια strings είναι αμετάφραστα. Και θα ξεκινήσω τη μετάφραση. Βλέπετε εδώ πέρα. Παίρνω Butterfest and Windows XP. Το αλλάζω. Και το αποθηκεύω. Κλικ, αποθήκευση. Ωραία, το κλείνουμε και αυτό. Πάμε τώρα να δούμε πώς θα κάνουμε το αρχείο αυτό που πήραμε να το ανεβάσουμε. Πάμε εδώ στο πεδίο, File Upload, το επιλέγω. Γράφω και ένα σχόλιο, ότι χρειάζεται περισσότερη μετάφραση. Και πατάω το Upload. Αν μας εμφανίζει πρασινάκι ότι το ανέβασε, είμαστε OK. Τώρα εδώ πέρα λέει ότι πρέπει να το κλειδώσουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να το ανεβάσουμε. Πατάμε εδώ την κλειδαριά, το έκανα επίτηδες αυτό για να το δείτε. Πατάω την κλειδαριά και τώρα αν πατήσω το upload, μου εμφανίζει πράσινο.